Coach, το τελικό σκορ νομίζω ότι δεν λέει και πολλά, με το σκεπτικό ότι ουσιαστικά το 1-0 έγινε σήμερα. Έτσι. Ναι, ακριβώς. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Η ΑΕΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Εντάξει, τι και διζένα, τι χάνεις με ένα, τι σειρά είναι αυτό που βρίσκεσαι το 1-0. Αλλά αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο που προσεγγίζουμε το παιχνίδι, ενώ θεωρητικά ήμασταν έτοιμοι, τελείως διαφορετικό αυτό που αντιμετωπίσαν τα παιδιά. Καταλαβαίνω ότι για τους περισσότερους είναι η πρώτη φορά που παίζουν playoffs και πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι, να έχουν το μυαλό τους, είναι τελείως διαφορετικό το όλο πρωτάθλημα. Είμαστε όμως σε μια διαδικασία εκμάθησης. Προσπαθούμε, εντάξει, χάσαμε ένα παιχνίδι, παίζουμε σε δύο μέρες, θα προσπαθούμε να διορθώσουμε τα λάθη μας που είναι αρκετά. Γιατί ξαναλέω και πάλι, όταν παίζει μια αντιπάλληλο με ομάδα όπως είναι η ΑΕΚ και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει πολύ μεγάλη σημασία. Εμείς είμαστε σε αυτό το κομμάτι, ήμασταν εκτός παιχνιδιού, εκτός γηπέδου. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα είναι απολύτως δίκαιο. Δεν μπορεί να πει ότι φταίει αυτό ή φταίει το άλλο. Ήταν γενικώς η εικόνα μας, αν εξαιρέσει από τα πρώτα 7-8 λεπτά. Μετά νομίζω υπήρχε κατάρρευση. Και τίποτα παραπάνω όμως. Ένα παιχνίδι χάθηκε και προσπαθούμε τώρα για το επόμενο. Η διαφορά των 40 πόντων, όπως και να το κάνουμε, θα πονέσει στο μυαλό περισσότερο κάποιον. Πώς θα μπορέσεις να το βγάλεις από το μυαλό τους, καθώς όπως είπες και εσύ, σε δύο μέρες θα ακολουθεί το δεύτερο παιχνίδι. Ξέρεις τι, είναι δουλειά μου, αλλά και είναι και η δουλειά τους. Να καταλάβουν ότι απλά είναι ένα παιχνίδι. Είναι 1-0 τα παιχνίδια. Η σειρά τελειώνει στις 3 νίκες. Μπορεί να παίξουμε 3 παιχνίδια, μπορεί να παίξουμε 4 παιχνίδια, μπορεί να παίξουμε 5 παιχνίδια, δεν έχει σημασία. Όμως, ξαναλέω και πάλι, τα περισσότερα παιδιά είναι για αυτούς πρώτη φορά. Έχουμε δουλειά να κάνουμε στο κομμάτι της ψυχολογίας, σαφώς. Αλλά νομίζω ότι είμαι στενοχωρημένος όσον αφορά την εικόνα που βγάλαμε σήμερα, γιατί αδικεί πραγματικά όλη την εικόνα που έχουμε βγάλει όλη τη σεζόν. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν είναι αυτό που βγάλαμε σήμερα. Οπότε είναι ένα άσχημο παιχνίδι που έχουμε μόνο να μάθουμε για να προσεγγίσουμε πιο ανταγωνιστική το Σάββατο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.